είχε η Μαρίνα Σάτι με τον στυλίστα του Ισραήλ. Θα μας αποκαλύψει κάτι ο Γιάννης. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, που την έχει κάνει ο Κώστας ο Μαρλάσης, γιατί όντως ακούστηκε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες και πραγματικά μας απασχόλησε όλους. Ένα επεισόδιο που φέρεται να έγινε μεταξύ της Μαρίνα Σάτι, του Νέμο και του Μπάμπι, Ιρλανδία και Ελβετία αντίστοιχα, με πρωταγωνιστή έναν στυλίστα από την Ισραηλινή αποστολή. Ο οποίος έφυγε, τον διώξαν από το διαγωνισμό. Αυτό δεν έχει γίνει σαφές. Αυτό λέγεται, αλλά δεν έχει αποβληθεί. Υπολογίζεται, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Πάμε το θέμα λοιπόν λέγανε ότι έγινε ένα story τότε, ότι έγινε ένα story και πήγε να καταγράψει την Μαρίνα και τους υπόλοιπους. Πρώτη φορά λοιπόν μιλάει στην ελληνική τηλεόραση και μας λέει τελικά τι ακριβώς έγινε και τι του είπε η Μαρίνα Σάτι. Is it true that there was a gesture or any other act of verbal violence against you from Marina Sati? And what really happened that night? Marina, the great singer from Greece, they think that she's really, really good and I really, really love, but she act like very, very bad to us. She and the Irland singer and the Switzerland guy, everybody do one hand against Eden and didn't speak with her, didn't act good to her. They do like you go to the school and all the kids in the school hate you and scream about you bad thing. We coming with love. We go after behind the stage and we say hello to everybody and we smiling to everybody. We love Greece, Israel, love Greece. We come, we do holiday in Greece, to vacation in Greece, and we really feel close to Greece people. We are cousins, and this is exactly what we don't feel when we was there in the Eurovision. We feel bad about the Greek singer. She was very, very rude to us. This is very, very not nice. We come to make music, we come to make love, where we come to do the best show, and it was just embarrassing. What exactly did happen between you and Marina Sati? After 1 minute, I hear someone call me, f*** you, don't feel me, don't feel me. And it was Marina and the Irland girl. They scream on me, and people jump on me after and take me out from the studio, and it was very, very not fair. You know, it was very, very not fair. Yeah. She did bad, bad stuff to us, and it's very, very embarrassing. Αν αυτά που μας λέει ο Ισραηλινός στυλίστας υφίστανται, είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι από την άλλη, να πω ότι είναι η δική του πλευρά. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα την πλευρά της ελληνικής αποστολής και της Μαρίνας. Και μετά από αυτή την αποκλειστικότητα, θα πρέπει η Μαρίνα Σάτι να τοποθετηθεί. Διότι εδώ δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αφενός λέει ερχόμαστε στην Ελλάδα, κάνουμε διακοπές, αγαπάμε την Ελλάδα κτλ. Αλλά η τραγουδίστρια της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά αγενής απέναντί μας. Δεν ξέρεις αν λέει αλήθεια 100% συγκεκριμένο. Μα γι' αυτό θέλω να ακούσω. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να ρίχνει λάσπη στη Μαρίνα. Μπράβο. Γι' αυτό πρέπει να ακούσουμε τη Μαρίνα και να πει, ξέρετε κάτι παιδιά, αυτά που λέει είναι βλακίες. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Μόνο που δεν πρέπει να μιλήσει η Μαρίνα, μόνο, αλλά πρέπει να μιλήσει και η ΕΡΤ. Όπως η ΕΡΤ ανέλαβε την ευθύνη να της πει, σου αναθέτουμε τα πάντα και εν λευκό κάνεις ό,τι θέλεις, με τον ίδιο λογικά θα πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση. Γιατί για το Βερνίκο πέρσι δεν είχε βγάλει μετά μια ανακοίνωση. Να σου πω, την είχε βγάλει την ανακοίνωση, αλλά μιλάμε επειδή έχουν περάσει τρεις μέρες, το θέμα έχει διωγγωθεί, μπορεί να υπάρχουν και fake news όντως. Σωστά. Κανένας δεν έχει τοποθετηθεί από την Θα πάμε σε διαφημίσεις.